έρχεται στον κόσμο στην πόλη Ντόρκινγκ ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς τον αιώνα που πέρασε. Ήταν ο Λόρενς Ολίβιε, ο οποίος θα ξεχώριζε στη σκηνή από την ηλικία των 15 ετών ως πρωταγωνιστής σχολικών παραστάσεων, ενώ στα 17 του θα έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο. 24 χρόνια αργότερα, το 1948, ο Ολίβιε θα κέρδιζε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την άφθαστη ερμηνεία του ως Άμλετ στην ομώνυμη κινηματογραφική μεταφορά του αριστουργήματος του Σέξπιρ. Ο Ολίβιε υπέγραφε και τη σκηνοθεσία του έργου, το οποίο θα αποσπούσε και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές της πλούσιας θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας του Ολίβιε, που θα διαρκούσε στο 1988, όταν ο υπερογδοντάχρονος πλέον Ολίβιε θα γύριζε την τελευταία του ταινία. Σε αναγνώριση της προσφοράς του στην υποκριτική τέχνη, ο Ολίβιε, που λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα απασχολούσε έντονα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για το θυελλώδη του έρωτα με την ηθοποιό Vivian Leigh, θα χρειαζόταν το 1947 υπό της και 23 χρόνια αργότερα, το 1970, θα αποκτούσε τον τίτλο του Λόρδου. Έρχεται στον κόσμο ένας σκητσογράφος που μια 20ετία αργότερα θα έβαζε την προσωπική του σφραγίδα στον κόσμο των κόμιξ. Ήταν ο Ζορζ Ρεμί ή Ερζέ, όπως όλοι τον έμαθαν, ο οποίος το 1929 θα δημιουργούσε ένα διάσημο ήρωα κινουμένων σχεδίων, τον Τεντέν, που θα γινόταν ο αγαπημένος σύντροφος εκατομμυρίων παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Έρχεται στον κόσμο στην γαλλική πρωτεύουσα από οικογένεια Αρμένιων μεταναστών, μία από τις μελωδικότερες φωνές του γαλλικού τραγουδιού κατά τον αιώνα που πέρασε. Ήταν ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός Σάρλας Ναβούρ, ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, όπως τον αποκάλεσαν οι φίλοι του, ο οποίος κατά την πολυκύμαντη καριέρα του πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 60 κινηματογραφικές ταινίες, συνέθεσε περισσότερα από 1000 τραγούδια και ξεπέρασε σε πωλήσεις τους 100 εκατομμύρια δίσκους. Οι δύο ισχυρότερες φασιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη, η Χιτλερική Γερμανία και η Φασιστική Ιταλία, επισφραγίζουν τη σύμπλευσή τους με μια δεκαετή συνθήκη οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας. Ήταν η λεγόμενη Ατσάλινη Συνθήκη, η οποία, κατά τους εμπνευστές της, δημιουργούσε ένα ανίκητο μπλοκ 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη, που επεδίωκε, όπως ισχυρίζονταν, την αναδιοργάνωση της Γυραιάς Υπήρου και την παγίωση στα εδάφη της μιας δίκαιης ειρήνης. Στην πραγματικότητα, βέβαια, η συμφωνία ρύθμιζε τα τη συμμετοχή των συμπαλωμένων στην επερχόμενη πολεμική σύραξη στην Ευρώπη, ορίζοντας ότι σε περίπτωση πολέμου η Γερμανία θα είχε την πρωτοβουλία στη ξηρά και η Ιταλία στη θάλασσα. Ελάχιστους μήνες μετά την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έρχεται στον κόσμο, στο Σικάγο, ο άνθρωπος που μισό αιώνα αργότερα θα γινόταν ο φόβος και ο τρόμος χιλιάδων συμπατριωτών. Ήταν ο Θεόντορ Κατζίνσκι ή Γιούνα Μπόμπερ, όπως έγινε γνωστός. Μια ιδιοφυΐα στα μαθηματικά που ξεκίνησε ως παιδί θαύμα στο σχολείο του, αποφύτησε με άριστα από το Χάρβαρντ και προσελήφθη νεότατος ως καθηγητής στο Μπέρκλεϊ. Όμως στη συνέχεια η απέχθειά του στην αλόγιστη χρήση της τεχνολογικής προόδου θα τον οθούσε να ενστερνιστεί ακραίες οικολογικές απόψεις, να εγκαταλείψει τη θέση του, να εγκατασταθεί σε καλύβα και να ταχυδρομεί από εκεί δεκάδες επιστολές με βόμβες που θα προκαλούσαν το θάνατο τριών ανθρώπων και το σοβαρό τραυματισμό άλλων 23. Τελικά ο Κατζίνσκι, ύστερα από καταγγελία του αδερφού του, θα συλλαμβανόταν από το FBI και θα οδηγεί το στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή των ισοβίων που του επέβαλε η Αμερικανική δικαιοσύνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τρούμαν υπογράφει απόφαση με την οποία χορηγείται στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα και την Τουρκία ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το προήμιο της απόφασης, η βοήθεια προς τις δύο χώρες είχε ως στόχο να συμβάλλει ώστε να μπει φραγμός στην επέκταση του κομμουνισμού στην ευαίσθητη αυτή περιοχή του κόσμου. Η απόφαση, που ονομάστηκε Δόγμα Τρούμαν, είχε αναγγελθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο 2 μήνες νωρίτερα με ομιλία του στο Κογκρέσο.
Σε ερημική παραλία της νήσου εντοπίζεται νεκρός ο καταζητούμενος από την ασφάλεια Νικηφόρος Μανδυλαράς, συνήγορος υπεράσπισης στη δίκη του Ασπίδα. Οι χουντικές αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, αλλά όλοι είναι βέβαιοι ότι ο μαχητικός δικηγόρος είχε δολοφονηθεί από όργανα της Χούντας, ενώ επιχειρούσε να διαφύγει στην Κύπρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον φτάνει στη Σοβιετική πρωτεύουσα για πολυήμερη επίσημη επίσκεψη στη Σοβιετική Ένωση. Ήταν η πρώτη στην ιστορία επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στη Μέκα του παγκόσμιου κομμουνισμού, αν και ο Νίξον είχε βρεθεί και πάλι στη Μόσχα 13 χρόνια νωρίτερα, επί προεδρίας Eisenhower, με την ιδιότητα όμως τότε του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Θα ακολουθούσαν αλλεπάλληλες συναντήσεις και συνομιλίες του Αμερικανού ηγέτη με τον σοβιετικό ομόλογο του Λεωνίλ Μπρέζνιεφ, που θα κατέληγαν σε πλήθος συμφωνιών για συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διεθνούς πολιτικής, καθώς και για κοινή Αμερικανο-Σοβιετική αποστολή στο διάστημα. Η κορυφαία πάντως στιγμή της επίσκεψης Νίξον στη Σοβιετική Ένωση ήταν η πανηγυρική υπογραφή στην αίθουσα τελετών του Κρεμλίνου της Συμφωνίας για έλεγχο και περιορισμό των πυρηνικών στρατηγικών όπλων των δύο πλευρών. Η συμφωνία, γνωστή ως ABM, ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του πυρηνικού αφοπλισμού, καθώς προέβλεπε ότι τα συμβαλόμενα μέρη θα περιόριζαν σε 200 τους αντιβαλιστικούς πυράβλους που διέθεταν στα οπλοστάσια τους και θα τους ανέπτυσαν σε δύο μόνο περιοχές της επικράτειάς τους. Έχοντας ήδη στο ενεργητικό του τους εισπρακτικούς θριάμβους των κινηματογραφικών ταινιών της σειράς Rocky, ο 39χρονος ηθοποιός και σεναριογράφος Σιλβέστερ Σταλόνε καλείται από την εταιρεία United Artists να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Το συμβόλαιο ήταν εξαετούς διάρκειας και προέβλεπε τη συμμετοχή του Σταλόνε σε 10 κινηματογραφικές ταινίες εναντί αμοιβής 15 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε μία εξ αυτών. Ο Σταλόνε, που είχε αρχίσει την καριέρα του 16 χρόνια πριν παίζοντας σε ταινίες πορνό εναντί αμοιβής 200 δολαρίων, γινόταν έτσι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Hollywood εκείνη την περίοδο. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών μια θρηλυκή μορφή της επαγγελματικής πυγμαχίας. Ήταν ο Ιταλός στην καταγωγή πρωτοπυγμάχος Ρόκι Γκρατσιάνο ή Τόμας Ρόκο Μπαρμπέλα, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ένας εκπληκτικός άσος της γροθιάς που διατέλεσε παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας στην κατηγορία των μεσαίων βαρών από τον Ιούλιο του 1947 έως τον Ιούνιο του 1948. Τότε ο Γκρατσιάνο είχε κερδίσει τον τίτλο του πρωταθλητή από τον συμπατριώτη του Τόνι Ζέιλ, από τον οποίο και θα τον έχανε 11 μήνες αργότερα. Μάλιστα, οι επικές αναμετρήσεις των δύο πρωτοπυγμάχων που τελείωσαν όλες τους με νοκάουτ συγκαταλέγονται στους καλύτερους αγώνες πυγμαχίας όλων των εποχών. Ήταν μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα και κατά πολλούς ο καλύτερος παίχτης που ανέδειξε μέχρι σήμερα το βρετανικό ποδόσφαιρο. Βόρειο Ιρλανδός στην καταγωγή του, ο George Best διέπρεψε στα γήπεδα με τα χρώματα της Manchester United. Για μια ολόκληρη δεκαετία έδεσε άρρηκτα το όνομά του με την ιστορία της θρυλικής του ομάδας και έγινε το ίνδαλμα και η σημαία των εκατοντάδων χιλιάδων οπαδών της. Γεννημένος στο Belfast στις 22 Μαΐου του 1946, ο Best ήρθε στο Old Trafford έφηβος χάρη στη διορατικότητα ενός έμπειρου κυνηγού ταλέντων, του Bob Bishop. Πρωτοεμφανίστηκε με τα χρώματα της Manchester το 1963, σε ηλικία μόλις 17 ετών, και παρά το νεαρό της ηλικίας του, χάρη στο εκπληκτικό του ταλέντο, κέρδισε αμέσως μια μόνιμη θέση στη βασική της ενδεκάδα και στην καρδιά των φιλάθλων της. Πάνω του ο Best συγκέντρωνε όλα τα χαρίσματα που απαιτεί η θέση του ακραίου κυνηγού. Ευελιξία, ταχύτητα, τεχνική, δύναμη, πείσμα, εκπληκτική τρίπλα και κυρίως αξεπέραστη εκτελεστική δυνότητα.
Χάρη στη συμβολή του, η Μάντσεστερ κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Αγγλίας και το 1968 το Ευρωπαϊκό Κύπελο μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα με την Πορτογαλική Μπενφίκα. Εκείνο το βράδυ, στο ασφιχτικά γεμάτο Wembley, η Μάντσεστερ είχε καταφέρει να προηγηθεί χάρη σε ένα εξαιρετικό γκολ του Μπόμπι Τσάρλτον. Η Μπενφίκα όμως ισοφάρισε στο 80 λεπτό και ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση. Τότε ήταν που έλαμψε το άστρο του Best. Με δικό του γκολ η Μάντσεστερ προηγήθηκε με 2-1. Μέχρι το τέλος της αναμέτρησης η νίκη είχε γίνει θρίαμβος χάρη σε 2 ακόμη γκολ των Brian Kidd και του Bobby Charlton. Με το σφύριγμα της λήξης, την ώρα που οι παίκτες ξήκωναν στα χέρια τους το βαρύτιμο έπαθλο, ο Best έκλεβε την καρδιά ολόκληρης της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου ποδοσφαιριστή της χρονιάς. 4 χρόνια αργότερα, μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις με τα χρώματα της Manchester, ο 27χρονος Best αποφάσιζε να εγκαταλείψει το Old Trafford. Η αποχώρησή του ήταν ένα φοβερό σοκ για τους οπαδούς της Manchester, που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η ομάδα τους έχανε το υπέρλαμπρο άστρο της. Μόνη τους παρηγοριά οι μαγευτικές στιγμές που τους είχε χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια ο αγαπημένος τους Άσος. Κι ήταν όλες τους στιγμές αλυσμόνητες από εκείνες που έχουν κάνει το ποδόσφαιρο το δημοφιλέστερο άθλημα στον πλανήτη. Ήταν από τους μαχητικότερους εκπροσώπους της αριστεράς στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εξαίρετος αθλητής στα νιάτα του, πρωταθλητής Ελλάδας και Βαλκανιονίκης στο άλμα Ισμίκος, λαμπρός επιστήμονας στη συνέχεια από τους καλύτερους μεευτήρες της Αθήνας, ο Γρηγόρης Λαμπράκης μπήκε στην πολιτική το 1958. Τότε εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής με το αριστερό ψηφοδέλτιο του ΠΑΜΕ, ενώ η αριστερά συγκέντρωνε το εντυπωσιακό ποσοστό του 25% και αναδεικνυόταν αξιωματική αντιπολίτευση. Επανεκλέγεται βουλευτής και το 1961 ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ και αφιερώνεται κυρίως στον αγώνα για την προάσπιση της ειρήνης. Ως αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ειρήνης συμμετέχει στη Διεθνή Πορεία Ειρήνης στο Λονδίνο, μια μεγάλη συνάντηση φιλειρηνιστών από κάθε γωνιά του πλανήτη που έδωσε τεράστια όθηση στο παγκόσμιο φιλειρηνικό κίνημα. Τον Απρίλιο του 1963 στην Αθήνα, όταν η πρώτη στα χρονικά μαραθώνια πορεία ειρήνης απαγορεύεται από την αστυνομία, ο Λαμπράκης δεν διστάζει να την πραγματοποιήσει μόνος παρά το κλίμα τρομοκρατίας που είχε επιβληθεί. Με τη θαραλέα πράξη του κάνει το όνομά του γνωστό σε κάθε άκρη της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Αλλά και γίνεται στόχος των αντιδραστικών δυνάμεων και του παρακράτους, που υποκινούμενο από ισχυρά κέντρα και το παλάτι, ήταν κράτος εν κράτη στην Ελλάδα εκείνης της εποχής. Όταν κόντρα στην απαγόρευση πραγματοποιεί μόνο στη μαραθώνια πορεία, συμμορίες παρακρατικών του επιτίθενται, τον προφυλακίζουν και τον ξυλοκοπούν. Και όταν ένα μήνα μετά αποφασίζει να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει σε φιλειρηνική συγκέντρωση, απειλούν ότι θα το δολοφονήσουν. Αλλά ο Λαμπράκης δεν δηλιάζει. Πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και μεταβαίνει στο χώρο της ομιλίας αγνοώντας τους νέους προφυλακισμούς και τις επιθέσεις με πέτρες που δέχεται από έξαλλους παρακρατικούς που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, απειλώντας τους πάντες και τα πάντα. Ο Λαμπράκης ανεβαίνει στο βήμα, ολοκληρώνει την ομιλία του και αποχωρεί μόνο όταν οι παρούσες αστυνομικές αρχές τον διαβεβαιώνουν ότι εγγυώνται για την ασφάλεια των συγκεντρωμένων και του ίδιου. Και τότε. Το χτύπημα που δέχεται μελωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης αιμόφυρτος μεταφέρεται στο νοσοκομείο Αχέπα και για 5 ημέρες καροπαλεύει. Η Ελλάδα ολόκληρη σκύβει με αγωνία στο κρεβάτι του. Οι γιατροί κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν στη ζωή. Αλλά εισμάτιν. Η είδηση του θανάτου του Λαμπράκη πέφτει σαν βόμβα. Και ενώ η σωρός του νεκρού μεταφέρεται σιδηροδρομικό στην Αθήνα, η ΕΔΑ και η Ένωση Κέντρου ξεσηκώνονται. Λίγα 24 ώρα αργότερα, στις 28 Μαΐου, η κηδεία του Λαμπράκη μετατρέπεται σε ένα παλαϊκό δημοκρατικό ξέσπασμα. Δεκάδες χιλιάδες απλοί πολίτες με ένα συγκλονιστικό παρόν απαιτούν δημοκρατία, πολιτική ομαλότητα και πάταξη του παρακράτους. Οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, τους είχε νικήσει.